έντονο άρωμα Κρήτη στην πανελλαδική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Αθήνα. Με αιχμή του δόρατος στην κατάργηση του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία με νέες μειώσεις, εργαζόμενοι στον τουρισμό από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο για να πάρουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι μέλη γενέστε. Προτερό παρόν έδωσε η Κρήτη στην κινητοποίηση και τη συνάντηση, κάνοντας αισθητή την παρουσία της με αιχμηρές μαντινάδες. Ούτε κι αυτή η κυβέρνηση θα σώσει αυτόν τον τόπο, εφόσον κλέβει όνειρα και κόπου στον ανθρώπο. Είναι δικά μας λεφτά και απαγορεύεται να μας τα παίρνουν. Είναι κλοπή, καταλαβαίνετε, είναι κλοπή. Καταργεί το ταπίτ, μας αρπάζει τα αποθεματικά μας, την περιουσία μας και τις εισφορές μας, ενοποιώντας με ελληματικά ταμεία όπως είναι η επικουρική ασφάλιση. Σε αναβρασμό βρίσκεται ο κλάδος με τον Υφυπουργό Εργασίας να δεσμεύεται σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι θα λάβουν το ΕΦΑΠΑΚ όσοι έχουν κάνει αίτηση έως τις 13 Μαΐου του 2016 και ίσως συζητηθεί αργότερα η 20ετία. Δεν πήραμε καμιά απάντηση, αόριστα τα πάντα, ο αγώνας συνεχίζεται. Με αυτή την πολιτική δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για το ΕΦΑΠΑΚΣ. Οι κινητοποιήσεις μας δεν πρόκειται να σταματήσουν. Δεν πήραμε ξεκάθαρες και ουσιαστικές απαντήσεις, λένε οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που κατηγορούν τον Υφυπουργό ότι προσποιείται και κάνουν λόγο για επίθεση, την οποία δέχονται από την κυβέρνηση. Νιώσαμε για άλλη μια φορά την απαξίωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ζητήσαμε τα αυτονόητα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο όσον αφορά την ενοποίηση του Ταμείου από 1η-1η του 2017. Εργάτη, φορέμα, δίνουμε φορέμα. Εργάτη, ειδάς, το δίκιο σου ζητάς. Είναι λεφτά δικά μας που μέσα σε μια νύχτα τα άρπαξαν. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Οι εργαζόμενοι με 5 και 6 μήνες οι προνομιούχοι να περιμένουν μετά από τόσα χρόνια, πληρώνοντας κρατήσεις και σε μια νύχτα μέσα να χάνουν τα χρήματά τους. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει καθημερινά να είμαστε στους δρόμους για αυτό το θέμα. Αύριο θα συνεδριάσουν οι ομοσπονδίες που υπάγονται στο ΤΑΠΙΘ προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, με τους εργαζόμενους των τουρισμών να ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες.